Με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ζητά διαβεβαιώσεις ότι ο Εύρος εξαιρείται από τον σχεδιασμό εγκατάστασης προσφύγων με επιδότηση ενοικίου. Αναγκάστηκα να αποστείλω μια επιστολή προς τον κύριο Πρωθυπουργό, προκειμένου να διαπιστώσουμε τελικά την σοβαρότητα της δήλωσης του κύριου Μουζάλα, η οποία βέβαια είναι μία μόνη δήλωση απέναντι σε ένα σωρό καταιγισμό εγγράφων και αναρτήσεων, γιατί νομίζω ότι και η ανάρτηση της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ όσον αφορά τον καταμερισμό των 88.000 μέσα από το πρόγραμμα εκείνο και τον πίνακα όπου υπάρχει προσδιορισμένος ο αριθμός των καταλυμάτων και των ωφελούμενων μεταναστών προσφύγων, δεν νομίζω ότι είναι αμεληταία. Και βέβαια, μετά την δήλωση του κ. Μουζάλα, αποστολή των εγγράφων μεταξύ όλων των δημάρχων και των δημάρχων του Εύρου, αντιλαμβάνεστε ότι διατηρεί την αγωνία μας όσον αφορά την κατανομή και τον προσδιορισμό του Εύρου ως προσδιορισμό για κατάλημα και κατοικία προσωρινή έστω αυτών των ανθρώπων. Ο κύριος Λαμπάκης, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, διατύπωσε την άποψη ότι δεν εμπιστεύεται ούτε την κυβερνητική εκπρόσωπο, ούτε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Επειδή λοιπόν δεν πείθομαι ούτε από μια δήλωση ξερή, η οποία δεν πιστοποιήθηκε από την κυβερνητική εκπρόσωπο, θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρξει μια επιβεβαίωση. Έχουν περάσει 15 μέρες περίπου από τη μέρα εκείνη και δεν υπήρξε καμία επιβεβαίωση από την κυβερνητική εκπρόσωπο. Και βέβαια δεν πείθομαι ούτε και από την δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Καμένου, ο οποίος μίλησε εξ ονόματος τον ΑΝΕΛ, τον ανεξάρτητο ΑΝΕΛ του κόμματός του, ως πρόεδρος του κόμματος και όχι ως υπουργός ή ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης που θα μπορούσε βέβαια να είναι στην περίπτωση αυτή. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης και στους τοπικούς βουλευτές, για τους οποίους εκτίμησε ότι δεν συμμερίζονται την αγωνία της τοπικής κοινωνίας για το προσφυγικό. Εν ώψη και των ροών, οι οποίες φαίνεται ότι έχουν μια πεπατημένη ροή προς την Αλεξανδρούπολη, και αυτό κατεφάνει από τις τελευταίες μέρες και τα 200 περίπου άτομα τα οποία έχουν έρθει στην Αλεξανδρούπολη, αισθάνθηκα την ανάγκη να στείλω αυτή την επιστολή στον Πρωθυπουργό της χώρας για να μας πει με ένα ξέρω ναι ή ένα όχι, αν τελικώς ο νομός Εύρου απαλλάσσεται από την παρουσία ανθρώπων, δυστυχισμένων κατά τα άλλα, γιατί δεν έχουμε ρατσιστικές συμπεριφορές, εννοείται, για άλλους λόγους, τους οποίους ευνόητους λόγους ζήτησε να παραλείψει την επιστολή μου και είμαι σίγουρος ότι ο κ. Πρωθυπουργός τους αντιλαμβάνεται. Άρα λοιπόν, από υπεύθυνα χείλη, τα πιο υπεύθυνα, δεν έχουμε παρά να περιμένουμε την απάντηση στο θέμα αυτό, το οποίο είναι πολύ φλέγον και το οποίο θα έπρεπε να έχει την θεσμική κοινωνία του Εύρου μαζί, ενωμένη, εννοώ τους τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι επιμένουν να είναι μακριά από την τοπική θεσμική κοινωνία. Όσο για το αν το προσφυγικό ζήτημα σχετίζεται με την δημιουργία ΕΟΣ στην περιοχή, ο κύριος Λαμπάκης σημείωσε ότι δεν έχει τέτοια πληροφορία μεν, αλλά δήλωσε αντίθετος με το ενδεχόμενο δημιουργίας ΕΟΣ στην περιοχή. Έχουμε διαμηνήσει προς όλους. Όση αθλειότητα και αν υπάρχει εδώ στον Εύρο, στη Θράκη γενικότερα, στον απελπισμένο αυτό λαό, οι ειδικές οικονομικές ζώνες εδώ δεν θα γίνουν. Εάν θέλουν κάποιοι να δοκιμάσουν, θα αντιμετωπίσουν την δυναμική μας και θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί ΕΟΣ σημαίνει ότι ο λαός πια έχει βρεθεί στον απόλυτο πάτο και ότι η αθλειότητα θα επικυριαρχεί. Δεν θα το επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση, μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Η απάντηση του Πρωθυπουργού στην επιστολή του Βαγγέλη Λαμπάκη πάντως αναμένεται με αγωνία τόσο από τον Δήμαρχο όσο και από τους υπόλοιπους τοπικούς φορείς.